Μάλιστα, πήραμε μία γεύση. Είναι χαρά και τιμή εδώ για όλη την ομάδα της εκπομπής που φιλοξενούμε τον διεθνούς φήμης πιανίστα, τον κύριο Πάνο Καράν. Κύριε Καράν, να σας ευχαριστήσω πολύ. Καλησπέρα. Εγώ σας ευχαριστώ που είμαι κοντά σας. Είστε ένας άνθρωπος, ένας καλλιτέχνης, ένας πιανίστας διεθνούς φήμης που ταξιδεύει τη μουσική του σε ολόκληρο τον κόσμο. Και μας ταξιδεύετε βέβαια κι εσείς κατ' επέκταση. Νομίζω ειδικά την εποχή που διανύουμε τα ταξίδια είναι κάτι που μας λείπουν, που μας λείπει ιδιαίτερα, εμένα τουλάχιστον. Η μουσική ήταν κάτι που ήταν σημαντικό για μένα σε όλη μου τη ζωή, από μικρός που ήμουνα και θυμάμαι είχα πολύ συγκεκριμένους στόχους μέσα στο μυαλό μου, το τι ήθελα να επιτύχω, που ήθελα να παίξω πιάνο, που ήθελα να παίξω μουσική. Και με πολλή δουλειά, με πολλή προσπάθεια και με λίγη τύχη φυσικά, κατάφερα να επιτύχω αρκετούς από τους στόχους που είχα. Αλλά νομίζω είναι κάτι που συμβαίνει σε αρκετούς από εμάς, σε όλους μας. Όταν επιτυχαίνουμε έναν στόχο, η επόμενη ερώτηση είναι και τώρα τι έρχεται μετά. Έπαιξα στην αίθουσα που ήθελα να παίξω, έπαιξα στο Μέγαρο Μουσικής, έπαιξα στο Carnegie Hall στη Νέα Υόρκη. Τι είναι αυτό που θέλω να κάνω μετά. Και κάπου εκεί ξεκίνησαν κάποια μακρινά ταξίδια με σκοπό να φέρω τη μουσική όχι μόνο στις θέσεις των συναυλιών, αλλά όσο πιο μακριά γίνεται από αυτές. Για παράδειγμα, στον Αμαζόνιο. Να δω τι θα γίνει άμα γνωριστώ με ανθρώπους, με ηθαγενείς που μένουν στον Αμαζόνιο και παίξω τη μουσική που τόσο αγαπώ, την κλασική μουσική. Η αντίδρασή τους, φέρατε ένα παράδειγμα στον Αμαζόνιο, η αντίδρασή τους... Η αντίδρασή τους πάρα πολύ θετική και με πολύ περιέργεια, δηλαδή σε κοινότητες που δεν είχαν δει ποτέ ζωή τους πιάνο, ας πούμε. Και σε πολλές από τις κοινότητες αυτές, σε κάποιες από τις κοινότητες αυτές, μπόρεσα να βοηθήσω και όλα να ξεκινήσει κάποιο πρόγραμμα εκμάθησης μουσικής. Της δικής τους μουσικής, βέβαια, της δικής τους ιδιαίτερης μουσικής. Βλέπουμε και χαρακτηριστικά πλάνα. Βλέπουμε και χαρακτηριστικά πλάνα αυτή τη στιγμή. Α, πολύ χαίρομαι. Με εσάς και παιδάκια ήταν... έτσι που δεν είχαν ξαναπιάσει, δεν είχαν ξανακούσει τον ήχο και τις μελωδίες, γενικότερα βέβαια, από οποιοδήποτε μουσικό όργανο. Και βρεθήκατε εσείς εκεί την κατάλληλη στιγμή και τους ανοίξατε τους ορίζοντες. Τους βάλατε σε ένα νέο κόσμο. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Μα η μουσική δεν είναι μόνο μια παγκόσμια γλώσσα, όπως γνωρίζουμε, αλλά είναι και ένα πολύ δυνατό εργαλείο που μπορεί να φέρει τους ανθρώπους κοντά. Και όχι μόνο αυτό, είναι ένα εργαλείο που μπορεί να λύσει προβλήματα. Είναι ένα εργαλείο το οποίο σε δύσκολες καταστάσεις μπορεί να φέρει πολύ θετικά αποτελέσματα. Με τον τρόπο αυτό, ας πούμε, στη Δυτική Αφρική, στην Γκάνα, στη Σιέρα Λεόνε, βοήθησα να ιδρύσουμε ορχήστρες νέων, οι οποίες έδωσαν και δίνουν ελπίδες στους νέους ανθρώπους, στα παιδιά στα οποία συμμετέχουν σε αυτές. Και επίσης στην Ιαπωνία, που παρεπιπτόντως σήμερα είναι και τα 10 χρόνια από την καταστροφή, από το σεισμό και το τσουνάμι και το πυρηνικό ατύχημα. Στην Ιαπωνία, στη Φουκουσίμα, βοήθησα να ιδρύσουμε ορχήστρα νέων, η οποία έπαιξε πολύ σημαντικό ρόλο στην αποκατάσταση των παιδιών αυτών. Είναι μία από τις σημαντικότερες στιγμές και πρωτοβουλία σας συγκεκριμένη. Θα έλεγα πως ναι. Ίσως επειδή βρέθηκα στην Ιαπωνία πολύ, πολύ κοντά, πολύ λίγους μήνες μόνο, 4-5 μήνες μετά την καταστροφή και είδα με τα μάτια μου, είδα πραγματικά τις δυσκολίες και τον πόνο που πολλούς από τους ανθρώπους αυτούς που γνώρισα, που αντιμετώπιζαν και επίσης τις δυσκολίες που οι νέοι άνθρωποι που έχοντας χάσει σπίτι, έχοντας χάσει δικούς τους ανθρώπους την επόμενη μέρα πρέπει να συνεχίσουν να πηγαίνουν στο σχολείο, που να συνεχίσουν τη ζωή τους σαν να μην τρέχει τίποτα. Και πραγματικά είδα πόσο δυνατά ήταν τα συναισθήματα όταν αυτά τα παιδιά από αυτές τις δυσκολίες βρέθηκαν μαζί και μπόρεσαν χωρίς φόβο, χωρίς καμία δυσκολία να χρησιμοποιήσουν τη μουσική για να πούνε αυτά που πραγματικά δεν μπορούσαν να πούνε με λόγια. Είδα ξανά και ξανά πώς άνοιξαν, πώς άνθησαν σαν λουλούδια στην ουσία. Και μέσα από την παραγωγή του ντοκιμαντέρ βέβαια. Ναι, το οποίο το ντοκιμαντέρ βγήκε σήμερα για στην επέτειο των 10 ετών από την καταστροφή στην Φουκουσίμα, ακριβώς για τον λόγο αυτό, τα παιδιά αυτά που έχουν μεγαλώσει πολλά από αυτά, βέβαια, είναι πλέον ενήλικες, ήθελαν να μοιραστούν πώς η μουσική τους βοήθησε, πώς η διάδραση με άλλους μουσικούς από άλλες χώρες τους βοήθησε να λύσουν προβλήματα μετά την καταστροφή αυτή.
Μάλιστα, μόλις βγούμε από αυτή τη συγκυρία, τους περιορισμούς, υπάρχουν περιοριστικά μέτρα, μόλις έτσι ελευθερωθούν κατά κάποιο τρόπο, αν μου επιτρέπετε τον όρο, και τα ταξίδια και οι μετακινήσεις, ανάψουν οι ειδικοί το πράσινο φως. Πρώτος προορισμός σας? Πρώτος προορισμός μου, ελπίζω φέτος να μπορέσω να πάω στην Ινδία. Έχουμε ξεκινήσει με τον οργανισμό Keys of Change που έχω ιδρύσει. Έχουμε ξεκινήσει μια ορχήστρα στην πόλη, παιδιά από την πόλη στην Δήλη, και επίσης θέλω να πιστεύω στην Ινδία που πάνω από 1,5 χρόνο έχουμε τις δυσκολίες μεταφράσεις. Αλλά αυτό που μου λείπει πιο πολύ απ' όλα είναι η σκηνή. Δηλαδή, έχουμε βέβαια τις δυνατότητες μέσω του ίντερνετ να κάνουμε πολλά πράγματα, αλλά η μουσική πρέπει να μοιράζεται με ανθρώπους ζωντανά. Πρέπει να νιώθουν και ο μουσικός και το κοινό της δονήσης της μουσικής στον ίδιο χώρο. Και ελπίζω να μπορέσουμε πολύ σύντομα να συνεχίσουμε τις εμπειρίες αυτές. Είναι πολύ σημαντικά όσα είπατε και πολύ δυνατά τα μηνύματα τα οποία προκύπτουν μέσα από τα λεγόμενά σας και τις κινήσεις σας. Πολλά συγχαρητήρια, ένα μεγάλο μπράβο και η συνέχεια νομίζω θα έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον και εδώ είμαστε. Αν μας κάνετε τη τιμή ξανά και να τα ξαναπούμε, να ξαναπροβάλλουμε τις δράσεις και τη μουσική σας. Εγώ ευχαριστώ, μεγάλη μου τιμή και χαρά που ήμουν κοντά σας. Σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Καλό βράδυ.